Υπάρχει εντύπωση σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας ότι αυτές είναι αδιάφορες εκλογές. Ότι κρίνεται κάτι, μια σύνδεση ενός μακρινού οργάνου του Ευρωκοινοβουλίου, το οποίο δεν επηρεάζει τη ζωή μας. Φίλες και φίλοι της Κατερίνης της Πειραιάς, είναι λάθος αυτό. Αυτή τη στιγμή το διακύβευμα είναι ανάμεσα στις δυνάμεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που πιστεύουν στο μέλλον της Ευρώπης και το μεγαλύτερο κόμμα μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία και απ' την άλλη μια σειρά από λαϊκιστικά κόμματα από τα αριστερά μας και από τα δεξιά μας που ισχυρίζονται ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, που τάζουν ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, που ονειρεύονται μέλλον έξω από την Ευρώπη, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε τι έπαθε η κρατεά Μεγάλη Βρετανία μετά τον Brexit, για να έχετε εικόνα τι συμβαίνει. Εκλέξατε τρεις βουλευτές στην παράταξή μας και παραλίγο, και είμαι σίγουρος την άλλη φορά θα τα καταφέρουμε, θα έχουμε τέσσερις βουλευτές και τους τέσσερις βουλευτές στην Πειραιά. Περιμένουμε λοιπόν από εδώ ένα λαμπρό εκλογικό αποτέλεσμα. Μια μεγάλη νίκη που θα απαντήσει περήφανα στις δυνάμεις του λαϊκισμού, στις δυνάμεις της παραπλάνησης, στις δυνάμεις που αλλάζουν τα επιχειρήματα, που λένε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν και που αλλοιώνουν την πραγματικότητα. Εγώ από την πλευρά μου σας είμαι βαθύτατα ευγνώμων για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Σας είμαι βαθύτατα ευγνώμων για τη βοήθειά σας στη Νέα Δημοκρατία και στην παράταξη και σας καλώ με την ίδια θέρμη, με την ίδια αγάπη, με την ίδια ζέση να υποδεχτείτε αύριο τον Πρωθυπουργό εδώ στην Κατερίνη. Να είστε καλά, σας ευγνωμονά από την καρδιά μου, ό,τι καλό, σας ευχαριστώ πολύ.